της. Σε λίγο θα ξανασυνδεθούμε, Χρήστο, μαζί σου. Να δούμε και πλάνο από την παρέλαση. Το Σύνταγμα. Πανικός, ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους. Θέλει να δει την παρέλαση, θέλει να βλέπει το στρατό μας να παρελάζει. Χρόνια γίνεται αυτό. Έκανες παρέλαση μικρή? Βεβαίως και έκανα. Ήμουν σημεοφόρος, η παραστάτης. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Ήσουν ποτέ σημεοφόρος? Ναι, με βέβαια ήμουν. Άντε καλέ. Και εγώ ήμουν σημεοφόρος. Ήμουν ο μόνος σημεοφόρος που κράταγα τη σημαία έτσι ανάποδα, παιδιά. Σαν το μαζονάκι, εσύ το είχες πάρει από το... Ακόμα και αυτό πριν το μαζονάκι το είχα κάνει εγώ. Όλοι την κρατάγαν έτσι, ξέρεις, γιατί ήταν και βαριά η σημαία με το κοντάρι. Εγώ ήμουν έτσι με το γάντι. Και μια φορά 25 Μαρτίου είχα ντυθεί κολοκοντρώνης. Δεν ήμουν σημεοφόρος. Ήμουν στα... πίσω στα τμήματα. Αλλά είχα ντυθεί, είχε ντύσει μάνο με μαλλί μακρύ, με μουστάκι. Και πέρναγα μέσα στα πιτσιρία και χειροκροτάγανε. Μπράβο και τέλειο. Εγώ από τότε είναι. Πορδονός. Δημητράκη, παρέλαζες? Ναι, ναι, πάντα, πάντα. Με το κινητό, δηλαδή προχωράγανε οι άλλοι και ήσουν και με το κινητό. Έστειλες και μηνύματα. Ναι, ήταν αυτή η θέση, υπήρχε με το κινητό. Εγώ την ανακάλυψα. Και ήσουν και παραστάτης και όταν έρθες επισήμως,